μήνας Ιούνιος σηματοδοτεί την έναρξη του καλοκαιριού και μας φέρνει τον όμορφο θερινό ουρανό με το γαλαξία μας να κυριαρχεί στον ουράνιο θόλο. Αργά τα ξημερώματα, προς τα νότια και νότιο-ανατολικά, θα εντοπίσουμε 4 από τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Ψηλότερα από όλους, ο Κρόνος, με τα εντυπωσιακά του δαχτυλίδια να γίνονται ορατά ακόμα και με ένα μικρό τηλεσκόπιο. Συνεχίζοντας προς τα ανατολικά της εκλιπτικής, θα συναντήσουμε το Δία και τον Άρη, ενώ παρακάτω, κοντά στον ορίζοντα, βρίσκεται η Αφροδίτη. Κοιτώντας προς τον νότο, θα μπορέσουμε να παρατηρήσουμε τον αστερισμό του Τοξότη και το γαλαξιακό δίσκο. Το σχήμα τσαγέρας που δημιουργούν τα άστρα του τον κάνει εύκολα να γνωρίσιμο, ενώ ακολουθώντας το βέλος του, θα εντοπίσουμε το κέντρο του γαλαξία μας, γνωστό και ως Sagittarius A-Star ή Τοξότης Α άστρο. Στην περιοχή αυτή έχουμε παρατηρήσει μια υπερμεγέθη μελανή οπή που έχει μάζα περίπου 4 εκατομμύρια φορές τη μάζα του ήλιου μας. Ο υπολογισμός αυτός έγινε μετά από μετρήσεις των τροχιών διάφορων αστέρων που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από το αντικείμενο αυτό. Πρόσφατα, η ομάδα του Event Horizon Telescope δημοσίευσε μια φωτογραφία του δίσκου αερίου γύρω από τη Μαύρη Τρύπα. Ένα εντυπωσιακό επίτευγμα για την αστροφυσική. Πάνω δεξιά από τον Τοξότη έχουμε τον αστερισμό του Οφιούχου, ο οποίος φιλοξενεί αρκετά σφαιρωτά σμήνη όπως το Μεσχέ 10, το Μεσχέ 12 και το Μεσχέ 19. Μακριά από τα φώτα της πόλης, σε σκοτεινούς ουρανούς, μπορούμε να απολαύσουμε το μεγαλείο του γαλαξία μας, ακολουθώντας το γαλαξιακό δίσκο από τον νότο προς το ζενίθ. Οι φωτεινές περιοχές είναι αποτέλεσμα του πλήθους των αστέρων που υπάρχουν συγκεντρωμένα πάνω στο δίσκο, ενώ οι σκοτεινές φανερώνουν νέφη σκόνης που υπάρχουν στον διάμεσο. Ένα τηλεσκόπιο θα μπορέσει να αποκαλύψει πληθώρα αντικειμένων βαθαίως πεδίου με νεφελώματα να κυριαρχούν πάνω στο δίσκο και αστρικά σμήνη στην περιφέρειά του. Κοιτώντας προς το ζενίθ, θα εντοπίσουμε το καλοκαιρινό τρίγωνο, αποτελούμενο από τον Βέγα, τον Αλταΐρ και τον Ντένεμπ. Λόγω της θέσης του πάνω στο γαλαξιακό δίσκο, μπορούμε να παρατηρήσουμε πάλι αρκετά αντικείμενα στην περιοχή του, όπως το νεφέλωμα του Αλτήρα, το Μεσχέ 71 και τον εντυπωσιακό σχηματισμό γύρω από το γάμα του Κύκνου. Παρατηρώντας τον νότιο ουρανό, καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς, αλλά κυρίως κοντά στις 12.30, θα εντοπίσουμε τον αστερισμό του Σκορπιού, με το χαρακτηριστικό του σχήμα να διευκολύνει την αναγνώρισή του. Σύμφωνα με τη μυθολογία, αντιπροσωπεύει τον Σκορπιό που σκότωσε τον Ορίωνα και γι' αυτό η θέση του στον ουράνιο θόλο είναι αντίθετη από αυτή του αστερισμού του μυθικού κυνηγού. Το φωτεινότερο άστρο του Σκορπιού είναι ο Αντάρης, που έχει πάρει το όνομά του λόγω της ομοιότητας του χρώματός του με τον πλανήτη Άρη. Η περιοχή γύρω από τον αστέρα ονομάζεται νεφέλωμα του Αντάρη και είναι ένα εντυπωσιακό σύστημα από σκοτεινά νεφελώματα και νεφελώματα ανάκλασης.
Ακολουθώντας το σώμα και την ουρά του Σκορπιού, μπαίνουμε στην καρδιά του γαλαξιακού δίσκου, όπου και συναντάμε πολλά αντικείμενα βαθέως πεδίου, μερικά από τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια. Αυτός ήταν λοιπόν ο ουρανός της Ελλάδας για τον Ιούνιο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμα μια φορά και που μας συνοδεύσατε με τα σχόλιά σας για έναν ολόκληρο χρόνο. Σύντομα θα επιστρέψουμε με μια τελική σειρά βίντεο για όλους τους μήνες που θα αφορά κάθε έτος και όπως πάντα σας ευχόμαστε έναν όμορφο μήνα με καθαρούς ουρανούς.